Υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις, θα έλεγα πολιτικοδιπλωματικές, γύρω από το θέμα του πολέμου στη Γάζα. Η βασικό είναι ότι σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας συζητιέται πρώτα μια αλγερινή πρόταση για άμεση ανθρωπιστική εκεχηρία στη Γάζα. Ωστόσο, αυτή η πρόταση της Αλγερίας δεν αναμένεται να περάσει, γιατί φαίνεται ότι οι ΗΠΑ θα ασκήσουν βέτο. Ωστόσο, και οι ΗΠΑ έχουν καταθέσει μια δική τους εναλλακτική, θα λέγαμε, πρόταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου γίνεται και εκεί λόγος για προσωρινή κατάπαυση του πυρός, αλλά αυτό έχει, νομίζω, μεγάλη σημασία. Υπάρχει, εκφράζεται και η αντίθεση σε οποιαδήποτε μεγάλης κλίμακας και σε επίθεση στη Ράφα. Νομίζω ότι το να βάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας στην ουσία να πάρει απόφαση που να προτρέπει να μην επέμβει το Ισραήλ στη Ράφα. Μάλιστα, το σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, ο λόγος που επικαλούνται οι ΗΠΑ κάτι τέτοιο είναι ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια. Και ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει μια τέτοιου είδους επιχείρηση υπό τις παρούσες συνθήκες. Τώρα, όπως μεταδίδεται επίσης από διεθνή και ισραηλινά μέσα, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει φτάσει, πηγαίνει μάλλον στο Κάιρο, ο επικεφαλής, ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, επικεφαλής αντιπροσωπείας, για συνάντηση με Αιγύπτιους αξιωματούχους, που σημαίνει, δεν γνωρίζουμε φυσικά λεπτομέρειες, αλλά είναι ηλίου φαϊνότερων, τι άλλο θα συζητήσουν. Θα συζητήσουν ξανά το ενδεχόμενο προφανώς εκεχηρίας και υπό ποιους πιθανότατα όρους. Να πούμε ακόμη ότι δημιουργήθηκε έτσι ένα, όχι ακριβώς άλλος, αίσθηση, ένα δημοσίευμα σαουδαραβικής εφημερίδας που υποστηρίζει ότι ο στρατιωτικός, στην ουσία, ηγέτης της Χαμάς που βρίσκεται στη Γάζα, ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, ο Γιαχία Σινουάρ, έχει διαφύγει με άλλα μέλη της Χαμάς, ίσως και με ομήρους, στην Αίγυπτο. Μάλιστα, το σχετικό δημοσίευμα επικαλεί το εκτίμηση των Ισραηλινών αρχών. Ωστόσο, το Ισραήλ βγήκε επισήμως και διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε τέτοια εκτίμηση ότι ο Γιαχία Σινουάρ έχει βγει εκτός λωρίδας της Γάζας. Μάλιστα, το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Σινουάρ διέφυγε μέσω των γνωστών τούνελ, των γνωστών σειράγκων που έχει στήσει η Χαμάς μέσω Ράφα στην Αίγυπτο. Περίεργο δημοσίευμα και κρατάω αυτό που αναφέρεις, ότι διέφυγε στη Γάζα και με ομήρους. Γιατί το να διαφύγει στην Αίγυπτο, γιατί το να διαφύγει ο Σινουάρ μόνος του ή με κάποια μέλη της φρουράς του ή κάποιους άλλους από τη Χαμάς, εντάξει, είναι κατανοητό. Αλλά να διαφύγει με ομήρους, τότε μπλέκεται και η Αίγυπτος στο θέμα της κράτησης των ομήρων. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι έχει πάρει ομήρους για να τους χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινη ασπίδα. Τώρα, βέβαια, δεν διευκρινίζεται, δεν έχουμε κάποιο σχόλιο, ειδικά από αιγυπτιακής πλευράς. Από Ισραηλινής είπαμε ότι διαψεύδει ότι έχει κάνει τέτοιου είδους εκτίμηση. Και όπως λες και εσύ πολύ σωστά, Κώστα, ξενίζει ότι αν, ακόμα θα έλεγα, ακόμα και αν έχει διαφύγει στην Αίγυπτο, φυσικά μπορεί να μην έχει εντοπιστεί από τις αιγυπτιακές αρχές, διότι δεν έφυγε με. Καλά, δεν πήγε με διαβατήριο. Εντάξει, σωστό. Ακριβώς. Ναι. Και γνωρίζουμε. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κάποιες συνομιλίες στο Κάιρο. Δεν έχει ακουστεί κάτι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα από αιγυπτιακής πλευράς. Πάντως έχει σημασία και ότι αυτό αναφέρεται από μια σαουδαραβική εφημερίδα. Πάντως, όσο και να είναι η κινητικότητα έντονη, και αυτό είναι σαφέστατο ότι είναι η κινητικότητα έντονη, το θέμα είναι πλέον ανθρωπιστικό. Γιατί όποιο μέσο ενημέρωσης διεθνές και να ανοίξεις, καταρχάς, ο αριθμός των νεκρών με βάση τις πηγές από το ελεγχόμενο από την Χαμάς Υπουργείο Υγείας της Γάζας μιλά για πάνω πλέον από 29.000 νεκρούς, πλησιάζει ο αριθμός των νεκρών τις 30.000 και ο ΟΗΕ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τεράστιο κίνδυνο υποσιτισμού. Τεράστιο κίνδυνο υποσιτισμού που δεν πλήττει τα μέλη της Χαμάς, πλήττει παιδιά, αμάχους, και αν υπάρχουν ήδη 30.000 νεκροί κοντά, θα υπάρξουν πολύ περισσότεροι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση επαόριστον. Γιατί ήδη είναι θέμα μεγάλο. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο ΙΕ.
Ναι, αυτό είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην περίπτωση μιας χρυσής επιχείρησης σίγουρα η επιδείνωση της κατάστασης, ανθρωπιστική και άλλη, θα είναι τεραστίων διαστάσεων. Άλλωστε γι' αυτό ασκούνται τόσο πολύ έντονα διεθνείς πιέσεις. Μάλιστα πριν λίγο βγήκε ακόμα και ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Βίλιαμ. Ναι, τι έχω δει λίγο έτσι εντροχάδι, αλλά έκανε δηλώσεις και είπε ότι πάρα πολλοί θάνατοι έχουν συμβεί στη Γάζα. Στην ουσία και ακόμα και αυτός με τον τρόπο του προτρέπει να σταματήσει το κακό, και όταν βλέπουμε, είναι πολύ σπάνια περίπτωση μέλη της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας να βγαίνουν και να κάνουν τέτοιου είδους πολιτικές παρεμβάσεις σε ζητήματα. Καλά, δεν είναι πολιτική παρέμβαση. Με συγχωρείς, δεν θεωρώ ότι είναι πολιτική παρέμβαση το να βγει οποιοδήποτε πολίτης αυτού του πλανήτη και να πει ότι, ρε παιδιά, είναι σφαγή αυτό το πράγμα. Δεν το θεωρεί κανείς πολιτική παρέμβαση. Ναι, δεν είναι τουλάχιστον ανθρωπιστικό είναι. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν βγαίνει μέλος βασιλικής οικογένειας ή οποιαδήποτε άλλος ηγέτης χώρας, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε δήλωση κάνει, ακόμα και όταν δεν είναι ηγέτης χώρας, αλλά έχει ενδεχομένως θητεύσει σε ηγετικές θέσεις χώρας, καταλαβαίνουμε ότι όποιες δηλώσεις του πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, αποκτούν περισσότερη και μεγαλύτερη βαρύτητα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή η διεθνής πίεση. Υπάρχει τώρα μια νέα μεγάλη ανησυχία τι θα συμβεί πέρα από το θέμα της Γάζας με το Ραμαζάνι και το τέμενος του Αλάξα, διότι η κυβέρνηση της Ισραήλ προσανατολίζεται να περιορίσει τον αριθμό των μουσουλμάνων πιστών που θα έχουν πρόσβαση, και μάλιστα των Ισραηλινών Αράβων, δηλαδή Παλαιστινίων στην ουσία, μουσουλμάνων που έχουν Ισραηλινή υπηκότητα. Και ήδη πιέζεται, διαβάζουμε σε διάφορα μέσα, Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι ίδιες υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ τον πιέζουν να μην προχωρήσει σε περιορισμούς, διότι κινδυνεύει να ρίξει λάδι στη φωτιά και η σύγκρουση να πάρει επιπλέον θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Ήδη και η ίδια η Χαμάς, διαβάζοντας, βλέποντας φυσικά αυτές τις εξελίξεις, προειδοποιεί ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα γίνει, να το πω έτσι λαϊκά κάπως, θα γίνει χαμός. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Νετανιάου. Δέχεται και πολύ έντονες πιέσεις, πρέπει να το πούμε και αυτό. Χθες είχε. Ναι, εδώ θα ήθελα να δούμε λίγο, γιατί συνεχίζονται οι πιέσεις στο εσωτερικό. Βέβαια, πιέσεις, αλλά αποτέλεσμα κανένα. Εντάξει, Κώστα, αυτό, όπως έχω πει και σε άλλη εκπομπή, σε όλες τις χώρες του κόσμου αντιδρούν για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Υπάρχουν και μαζικές διαδηλώσεις, αλλά για να φτάσουμε σε κυβερνητικές αλλαγές ή παραιτήσεις χρειάζονται πολύ περισσότερα. Σημασία έχει όμως, διότι αυτό έχει πολύ σημασία για μένα, ότι εκτός ότι χθες ήταν επεισοδιακές και ήταν έξω από την κατοικία του Νετανιάου στην Ιερουσαλήμ, πρωτοστάτησαν καταρχήν γυναίκες και μάλιστα συγγενείς των ομήρων. Και όπως είχαμε πει και σε μια άλλη εκπομπή, φυσικά κάθε διαδήλωση οποιοδήποτε πολίτη, και ειδικά στο Ισραήλ, είναι σημαντική, αλλά τουλάχιστον οι συγγενείς των ομήρων δεν μπορεί κανείς να τους προσάψει οποιαδήποτε μικροκομματική σκοπιμότητα, ιδεολογική σκοπιμότητα ή οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι έχουν τους δικούς τους στα χέρια της Χαμάς, βλέπουν ότι ο χρόνος περνάει. Σε πολλές δηλώσεις που κάνανε τονίζουν ακριβώς ότι δεν υπάρχει, δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα με πολεμικά μέσα, και ενώ το θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων. Μάλιστα βγήκε σήμερα και ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, που ανήκει στο Λικούντ, και είπε ναι, ότι υπάρχει, αν μπούμε στη Ράφα, υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή των ομήρων. Βέβαια δικαιολόγησε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά όταν βγαίνει δημόσια υπουργός της κυβέρνησης πριν εκδηλωθεί όποια επιχείρηση και λέει κάτι τέτοιο, είναι και αυτός σαν έμεσα να λέει κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε, κάτι άλλο πρέπει να βρούμε. Και ίσως και αυτές οι συνομιλίες που γίνονται στο Κάιρο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, Κώστα, η απειλή χερσαίας επιχείρηση στη Ράφα, ίσως και για την Ισραηλινή πλευρά, να λειτουργεί ως ένας μοχλός πίεσης στις συνεχιζόμενες υπογείως διαπραγματεύσεις για εκεχηρία και απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Να πούμε επίσης, Κώστα, πολύ σημαντικό αυτό, ότι ο Ισραηλινός στρατός χθες έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο βρήκε στη λωρίδα της Γάζας, το οποίο απεικονίζεται η οικογένεια Μπίμπας. Είναι μία από τις τραγικότερες περιπτώσεις απαγωγής ομήρων, μια τετραμελής οικογένεια
όπου μεταξύ άλλων απήχθη φυσικά το ζευγάρι μαζί με των 4 και 1 ετών γιους, και το βίντεο δείχνει τη μητέρα με τα παιδιά αγκαλιά, είναι λίγο θολό, μάλλον δεν είναι θολό, δεν είναι πολύ ξεκάθαρο το βίντεο, μάλλον την έχουν κάπως ντύσει και με κάποιο παραδοσιακό έντυμα, και να συνοδεύεται από ενόπλους σε κάποιο προφανώς μέρος τον οποίο κρατείται και δεν ξέρουμε, είναι από τις πρώτες μέρες της απαγωγής. Έκτοτε δεν έχει δοθεί κανένα σημείο ζωής πλην κάποιο βίντεο πριν πολύ καιρό, στο οποίο είχε εμφανιστεί η μητέρα των αγοριών, η Μπίμπας. Έκτοτε έχουν ακουστεί διάφορα ότι μπορεί να έχουν χάσει τη ζωή τους, δεν έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάντως δεν γνωρίζουμε κατά πόσο αυτή η τραγική τουλάχιστον οικογένεια είναι εν ζωή. Καλά, ωραία. Σχήμα λόγου. Η κατάσταση είναι τραγική στην ευρύτερη περιοχή. Εγώ θα παραμείνω πάντως στις εκκλήσεις και της διεθνής κοινότητας. Εγώ θα παραμείνω επίσης σε αυτά που λέει ο ΟΗΕ, ότι τα πράγματα στη Λωρίδα της Γάζας είναι στο μη περαιτέρω. Μιλάμε κοντά στους 30.000 νεκρούς. Νεκροί και τραυματίες, πάλι με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, είναι πάνω από 100.000. Είναι ίσως η μεγαλύτερη απώλεια ανθρωπίνων ζώων σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τις τελευταίες δεκαετίες. Μιλάμε για πραγματική σφαγή στη Λωρίδα της Γάζας. Και όποιος δεν το βλέπει, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ενδεχομένως σκέφτεται. Και βέβαια υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με το ζήτημα του υποσιτισμού. Δεν περνάνε μέσα ανταλίκες, προφανώς δεν περνάνε μέσα ανταλίκες με εφόδια, είτε με καύσιμα, είτε με οτιδήποτε άλλο. Τα νοσοκομεία δεν ξέρω καν αν υπάρχουν πλέον στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Το ξέρουμε όλοι καλά ότι δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε πολύ λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι 1,5 εκατομμύριο πληθυσμός, Μωυσή μου. Είναι τεράστια η καταστροφή και κάτι πρέπει να κάνει η διεθνής κοινότητα. Δεν υπάρχει. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά τα οποία συζητούνται, ίσως και το ψήφισμα, αν όντως είναι έτσι όπως γράφουν τα μέσα ενημέρωση των ΗΠΑ, ναι, επειδή έχει τη βαρύτητα. Λοιπόν, το ότι προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ίσως να είναι μια πρόσθετη πίεση να σταματήσει εδώ το κακό, να υπάρξει, όπως ευχόμαστε όλοι, εκεχηρία. Και βέβαια, ας ελπίσουμε ότι η εκεχηρία, αν και όποτε συμβεί, να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα, τουλάχιστον για κάποιες θετικότερες αργότερα εξελίξεις. Σωστά. Για λοιπόν, μην έχουμε μία επιστροφή σε μία από τα ίδια μετά από λίγο καιρό. Μωυσή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.